Κύριε Χριστόπουλε, ας ξεκινήσω με αυτό που είναι της επικαιρότητας. Δεν ξέρω, εσείς είχατε τη δυνατότητα το χρόνο να παρακολουθήσετε τα όσα διεμήθησαν σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών χθες βράδυ και ποια είναι η δική σας έτσι προσέγγιση στο πώς στοιχήθηκαν, αν το είδατε, οι πολιτικοί αρχηγοί? Δυστυχώς χθες το βράδυ γύρισα μετά τα μεσάνυχτα από Παρίσι, οπότε έχασα αυτές τις κοινοβουλευτικές στιγμές. Ενημερώθηκα βέβαια αμέσως. Πήρα μια εικόνα. Τώρα τι να σας πω, εγώ πιστεύω ότι εντάξει, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πράγματος ήταν λίγο όπως βλέπετε έναν αγώνα box που ο ένας χτυπάει και ο άλλος αντέχει και κανένας δεν νικάει, κάπως έτσι το είδα. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, η πραγματικότητα είναι εδώ. Ή ξεκινήσει σήμερα το πρωί με τον ξαφνικό θάνατο με νέες απολύσεις στους Δήμους που ανακοινώνει ο κύριος Γρηγοράκος, εξού και κόπηκε η συνάντηση Μητσοτάκη Τρόικας. Και έχουμε μια κοινωνία, και έτσι θέλω να το προσεγγίσουμε, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στα όρια της παράκρουσης μέχρι παρέτησης από τη μια, και από την άλλη μια σειρά κεκτημένων δικαιωμάτων πανπερίπατο. Ναι, θα συμφωνήσω ότι εκεί τελικά είναι το θέμα, διότι εντάξει οι στιγμές κοινοβουλευτικές έχουν τη σημασία τους αυτοτελώς, αλλά βέβαια αντίστοιχα τώρα η κοινωνική οδύνη που έχει συρρευτεί στην Ελλάδα είναι άνευ προηγουμένου για σε συνθήκες ειρήνης, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε, έχουμε περάσει στην τελευταία φάση της αναδιάρθρωσης, αν επιτρέπετε. Δηλαδή, μετά το πρώτο που ήταν τα μνημόνια, που ήταν η επίδειξη της δύναμης, το δεύτερο ήρθε η αύξηση της ανεργίας σε ποσοστά δυσθεώρατα για τον λεγόμενο πρώτο κόσμο. Σας θυμίζω, 28% συνολικά, 64% σε νέους, 64% έτσι. Μιλάμε για μεγέθη τα οποία δεν είναι μεγέθη, που αφορούν τον κλασικό δυτικό καπιταλισμό. Παγκόσμια πρώτη, έτσι, ουσιαστικά. Ναι, και οι μεγέθη που αφορούν διαλυμένες οικονομίες, ξέρω εγώ, οικονομίες μετά από τον πόλεμο και τέτοια. Λοιπόν, και η φάση στην οποία διάγουμε τώρα είναι η φάση που πλέον γίνεται το τελικό ξεκαθάρισμα με την κατ' ουσίαν οριστική αλλαγή της φυσιογνωμίας του ελληνικού δημοσίου, το οποίο λειτουργεί τρόχιο δεικτικά ως προς τις δυνατότητες και τις δεξιότητες προσαρμογής σε τέτοιου είδους πολιτικές και των άλλων δημοσίων τομέων στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη. Κοινώς, η λογική είναι να ξεχάσουμε ότι υπάρχει ένα δημόσιο που είναι ένας χώρος άσκησης κοινωνικής ευθύνης της πολιτείας. Δεν υπάρχει δημόσιο και νομίζω ότι αυτό το είπε πολύ ωραία σε μία αποστροφή του ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είπε ότι μα γιατί το δημόσιο είναι καλύτερο από το ιδιωτικό. Το ιδιωτικό είναι καλύτερο από το δημόσιο. Δηλαδή αυτό πλέον πλαισιώνεται και μία ηθικολογία στο επίπεδο των αξιών, η οποία λέει πολύ απλά ότι, μάλλον η οποία οδηγεί στην οριστική ηθική απαξίωση και απονομιμοποίηση του δημοσίου στις συνειδήσεις του κόσμου. Λέει ότι κύριε αυτό δεν αξίζει, αυτό μόνο το πληρώνουμε, δεν μας παρέχει καλή υπηρεσία. Φυσικά το φτάνουμε σε ένα σημείο όπου οι υπηρεσίες που παρέχει είναι ακόμα χειρότερες προκειμένου να απαξιωθεί ευκολότερα, να πουληθεί φθηνότερα και τελειώνουμε. Και νομίζω ότι όλα αυτά είναι γνωστά. Απλώς ήταν τόσο κοντά μας που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε την ταχύτητα με την οποία θα έρχονταν. Προκειμάζεται αυτή τη στιγμή μια ταχύτητα η οποία είναι μοναδική. Διότι το εγχείρημα αυτό, και κλείνω, δεν υλοποιείται χωρίς ταχύτητα. Το εγχείρημα έχει εγγενώς μέσα του την έννοια της διαρκούς επιτάχυνσης. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι ξέρετε, εντάξει ρε παιδιά, δύο λεφτά, λίγο κράτη, μήπως είναι καλύτερο να το δούμε έτσι, μήπως είναι καλύτερο να κάνουμε άλλο. Όχι, το εγχείρημα γίνεται μόνο σε συνθήκες εγγενούς επιτάχυνσης. Η λογική της επιβράδυνσης, να κάτσουμε λίγο κάτω, να δούμε τι πάει λάθος, να το βελτιώσουμε, να τσεκάρουμε. Δηλαδή, το αυτονόητο που κάνει κάποιος όταν θέλει να νοικοκυρέψει το σπίτι του είναι εντελώς απούσα από το επιχείρημα. Το επιχείρημα θέλει ταχύτητα, να ζαλίζει τον κόσμο, να πέφτει κάτω και μετά να γίνεται το τελικό χτύπημα. Σε αυτό το χτύπημα βρισκόμαστε. Φοβερή προσέγγιση κάνετε και σε πείρωση αυτού που λέτε, επειδή λείπατε στο εξωτερικό και γυρίσατε χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή το προεξέτεινε αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης με σαφήνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αρμόδιος υπουργός χθες στη Βουλή, που είπε: κοιτάξτε, πρέπει να σπάσει ένα ταμπού για λειτουργίες του δημοσίου. Χωρίς ταμπού, να δούμε ποιες τέτοιες λειτουργίες θα τις πάρει ο ιδιωτικός τομέας πλέον. Ναι, απλώς κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καμία δογματικότητα γενικώς, ας πούμε, και αντιλαμβάνομαι ότι πολλές παθογένειες του δημοσίου ήταν τέτοιες που μας εκνευρίζανε και πάει λέγοντας, ούτε εγώ θεωρώ ότι εξ ορισμού το δημόσιο σε κάποιους τομείς είναι καλύτερος από το ιδιωτικό και πάει λέγοντας. Εδώ έχουμε περάσει σε μια φάση όπου η συναρμολόγηση του πολιτικού λόγου, αυτό που μας κυβερνάνε, ξεκινάει από την απριόρη θέση ότι το δημόσιο είναι κακό, το ιδιωτικό είναι καλό. Αυτή η θέση είναι ουσιαστικά για πρώτη φορά συγκροτείται στην Ευρώπη
στις αρχές του 21ου αιώνα, είναι η θέση του Tea Party στην Αμερική, είναι η θέση την οποία με νύχια και με δόντια ένα τμήμα των δημοκρατικών στις ΗΠΑ παλεύει και αντιμάχεται, και σε αυτό το τμήμα εντάσσεται ο πρόεδρος της Αμερικής με αρκετούς συμβασμούς βέβαια στην προσπάθειά του. Αυτή η θέση είναι η θέση, αυτό που ονομαζόταν παλαιότερα, των φιλελευθεριστών φιλοσόφων, ότι οφείλουμε να μην έχουμε δημόσιο. Αυτή είναι η θέση την οποία ουσιαστικά έφτιαξαν οι καουμπόιδες όταν πήγανε στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου δεν υπήρχε κράτος. Το κράτος ήταν απλώς μόνο αυτός που νέμονταν την εξουσία. Είτε επειδή ήταν πιστολάς, είτε επειδή ήταν πλούσιος, είτε επειδή είχε πετρέλαιο. Άρα αυτή εδώ είναι η κατάσταση στην οποία νομίζω ότι δυστυχώς περιέρχεται η Ευρώπη διά της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι ένα ακραίο σύμπτωμα. Ποιοτικό άλμα βλέπετε δηλαδή σε αυτή την ιδεολογία? Ένα ποιοτικό άλμα. Ναι, φυσικά, φυσικά. Εννοείται. Τι νομίζετε, ότι απλώς κάτι αλλάζει μικρό και ισορρεύεται ποσότητα? Όχι. Πάμε για ένα νέο τύπο μορφής οργάνωσης της δημόσιας εξουσίας και τις σχέσεις των ιδιωτών με αυτή. Και αυτή είναι η δοκιμή. Η Ελλάδα πλέον δεν είναι αυτή που ήταν πριν από 3 χρόνια. Η Ελλάδα κατάφερε και μπήκε μέσα σε αυτό το Shaker και αρχίζει πλέον να βγαίνει διαλυμένη από αυτό το Shaker, μόνο που δεν είναι το ίδιο κράτος. Είναι άλλο πράγμα. Ξεχάστε τις συντάξεις, ξεχάστε την κοινωνική φροντίδα, ξεχάστε τα σχολεία, ξεχάστε τα πανεπιστήμια, ξεχάστε το οτιδήποτε καλύπτει αυτό που ονομάζαμε κάποτε προστασία των αδυνάμων ομάδων. Γιατί? Διότι πλέον, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχουν αδύναμες ομάδες. Υπάρχει μια συνθήκη καθολικής αδυναμίας του πληθυσμού, καθολικής στρωτότητας που γενικεύεται. Και εγώ είμαι αδύναμος, και εσείς είστε αδύναμος, και πάει λέγοντας. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν μείνει έξω από αυτή την καθολική συνθήκη της στρωτότητας. Πείτε μου κάτι όμως, αυτό τι σημαίνει? Ότι αλλάζει και ο χαρακτήρας κοινωνίας, η συντριπτική πλειοψηφία σε κατάσταση πληβίων εξαθλειωμένων και ένα μικρό τμήμα με όλες τις λειτουργίες όσες θα απομείνουν στο κράτος για την προστασία του? Δεν είμαι βέβαιος πώς θα καταλήξει ή πώς θα κάτσει η μπάλα, γιατί σε μια ιστορική συνθήκη υπάρχει και ένας μεγάλος δείκτης μη προβλεψιμότητας και εξαρτάται και από το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, πώς θα αντιδράει και πάει λέγοντας. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτό που ξέραμε ως ευρωπαϊκή μεσαία τάξη πάει για ύπνο, το μεγαλύτερο της κομμάτι προλεταριοποιείται. Έτσι, και αυτή ήταν μια τάση που ούτως ή άλλως υπήρχε παλαιότερα, απλώς τώρα συμβαίνει σε συνθήκες κονιορτοποίησης του χρόνου. Ένα άλλο κομμάτι της μεσαίας τάξης κολλάει πάνω με αυτό που παλαιότερα θα ονομάζαμε έτσι μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο όμως δεν είναι από το μεγάλο κεφάλαιο όπως έλεγε παλιά το ΚΚΕ και συνεχίζει να λέει τα μονοπόλια και όλα αυτά. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι μια νέα συνθήκη παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, όπου πλέον οι οίκοι, οι τράπεζες και όλες αυτές οι μονάδες του χρηματοδοτικού συστήματος αναπαράγουν την εξουσία τους, και από εκεί ύστερα έχουμε τους υπόλοιπους, εμάς, οι οποίοι νομίζω ότι η ένταση της δεξιότητάς μας να ζούμε εξαρτάται και από την ένταση των αντιδράσεών μας. Δηλαδή, η ιδέα είναι να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, στο οριακό χαμηλότερο σημείο, έτσι ώστε να μην έχουμε εξεγέρσεις. Ναι, έχω μια πονηρή ερώτηση εδώ τώρα. Με αυτά που περιγράφεται, άρα έδαφος για μεσαίου τύπου λύσεις και ντρώες όπως αλλιώς ορίζονται σοσιαλδημοκρατικές δεν φαίνεται να υπάρχει. Πάμε σε δύο κόσμους με τοπική σύγκρουση ουσιαστικά. Γιατί εσείς βλέπετε λύσεις της σοσιαλδημοκρατίας πουθενά? Γιατί εγώ δεν τις βλέπω. Εγώ νομίζω ότι η σοσιαλδημοκρατία έπαιξε έναν ρόλο που είχε να παίξει, εν πάση περιπτώσει, εδώ και κάποια χρόνια. Νομίζω ότι πλέον δεν τίθεται ζήτημα. Πάει η σοσιαλδημοκρατία. Μάλιστα. Εξού και ένα μεγάλο κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας, συγχωράτε με, νομίζω ότι έχει διαλέξει στρατόπεδο. Και το κάνει πιο αποτελεσματικά από ότι η παλιά συντηρητική πολιτική, νομίζω. Ωραία διαπίστωση αυτή, μου άρεσε. Δεν την έχω πολύ ακούσει και γι' αυτό το λέω. Γιατί δηλαδή πιστεύετε ότι η δουλειά που έκανε ο Μπλερ στη Μεγάλη Βρετανία ήταν λιγότερο αποδοτική από αυτή που κάνει ο Κάμερον σήμερα? Όχι βέβαια, συμφωνώ μαζί σας. Και επειδή ακριβώς, σιγά το. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε ως εξής. Ναι. Έχετε ένα άρθρο, το τελευταίο σας, μια παραδειγματική συνταγή κρατικής αποτυχίας. Και κάνετε μια προσέγγιση στα όσα έχουν συμβεί με την ΕΡΤ, όχι στενά για την ΕΡΤ, μάλλον να το πω διαφορετικά, με αφορμή την ΕΡΤ. Ανοίγεται όλη τη βεντάλια του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ίδια την κοινωνία, αλλά και στην ίδια τη λειτουργία του κράτους, του όποιου κράτους. Ναι, νομίζω ότι αυτό προσπαθώ εγώ. Νομίζω ότι η ΕΡΤ συμπυκνώνει όλη αυτή την αντίφαση. Αυτό που δηλαδή λέω και θα πω όταν καλώς βρεθούμε στο Ηράκλειο σε 2 εβδομάδες, με την άλλη την ευκαιρία. Παρουσίασες βιβλίου σας, του νέου σας βιβλίου, ναι.
Νομίζω ότι εδώ έχουμε την κρατική αποτυχία ως προϋπόθεση της επιτυχίας του πειράματος. Δηλαδή, για να γίνει η δουλειά, κάποιοι τομείς θα αποτύχουν, θα πληγούν. Και αυτό δεν είναι παράπλευρη απώλεια, προσέξτε, της επιτυχίας της αναδιάρθρωσης. Είναι, κατά παράδοξο τρόπο, προϋπόθεση της επιτυχίας της αναδιάρθρωσης. Άρα, δηλαδή, η κρατική αποτυχία, ένα κράτος χωρίς πανεπιστήμια, ένα κράτος χωρίς δημόσια ενημέρωση, ένα κράτος χωρίς συντάξεις, ένα κράτος χωρίς φροντίδα, είναι η επιτυχία του πειράματος. Όσο την αντέξουμε λοιπόν αυτή την αποτυχία, από αυτό θα κριθεί και η ένταση της επιτυχίας. Άρα μου λέτε ότι το ότι άνοιξε μια δημόσια τηλεόραση, η Δουτού, έτσι όπως άνοιξε, για σας δεν είναι η ανικανότητα, αλλά είναι η επιβεβαίωση της ανικανότητας για να πάμε σε ιδιωτικές λειτουργίες. Όσοι άνθρωποι έχουν επισκεφτεί χώρες του τρίτου κόσμου, ναι, και δουν και έχουν δει, έχουν ανοίξει τα κανάλια της τηλεόρασης σε κάνα ξενοδοχείο, όταν ξέρετε πάμε σε κάνα ξενοδοχείο και έχουμε λίγο χρόνο, ας πούμε, και αράζουμε. Λοιπόν, θα δει κανείς το εξής, ότι αυτό που ξέρουμε ως δημόσια τηλεόραση στην Ευρώπη, δηλαδή κανάλια μεγάλα, προγράμματα από το πρωί, ντοκιμοντέρ, ιστορία, ενημέρωση, γεωγραφία, πολιτισμός, αισθητική, τέχνη, αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτού του τύπου που λέγαμε δημόσια τηλεόραση ήταν ευρωπαϊκό πράγμα. Αυτά τα μεγάλα κανάλια με τεράστιους προϋπολογισμούς, το BBC, το TFO, η ΕΡΤ, όλα αυτά τα πράγματα ήταν μεγάλες τηλεοράσεις, κόστους, αλλά και απόδοσης μακροπρόθεσμης στο βαθμό και τις δυνάμεις φυσικά με τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους. Αυτό ήταν ευρωπαϊκή πατέντα. Ούτε στην Αμερική υπάρχει, ούτε στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, όπως είπατε προηγουμένως, ευθυγραμμιζόμαστε με ένα μοντέλο όπου και η κρατική τηλεόραση θα γίνει ένα lifestyle πράγμα τύπου, δεν ξέρω εγώ, ένα low budget κανάλι, ας πούμε, και από εκεί και ύστερα θα ευθυγραμμιστεί μέσα σε αυτή τη λογική. Που είναι η υπόλοιπη ιδιωτική τηλεόραση, δηλαδή. Ουσιαστικά. Απλά πράγματα, μην έχουν καμία. Τόσο καθαρά. Ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω, εσείς το βλέπετε να είναι δύσκολο. Απλό είναι. Γιατί η Δουτού τι ήταν. Να μην κοροϊδευόμαστε. Πείτε μου, κύριε Χριστόπουλε, κλείνοντας, ναι, άρα σε τι κοινωνία πάμε πια? Διότι είναι και αντικείμενο της πολιτικής επιστήμης. Διότι φαντάζομαι ότι συμμερίζεται την άποψη ότι σε γενικές γραμμές ο πολίτης, είτε γιατί έχει υποστεί αυτό που εσείς είπατε, καταιγισμό, μια επιταχυνόμενη διαδικασία, είτε γιατί δεν προλαβαίνει να σηκώσει κεφάλι από μέτρα που αφορούν άμεσα την τσέπη του, εμφανίζεται, δεν ξέρω αν είναι έτσι, εμφανίζεται σε μια λογική απάθειας, αδιαφορίας, αδρανοποίησης, και μόνο όταν τον ακουμπάνε πολύ στενά κάνει μια αντίδραση και πάμε παρακάτω. Ακούστε με λίγο, εγώ μου αρέσουν έτσι μερικές αναφορές να παρακολουθώ αγώνες μπόξου. Έχετε δει τη στιγμή που ο ισχυρός αντίπαλος βάζει τον άλλον στη γωνία και τον μπλακώνει στα κροσέ και στα άπερκατ και ο άλλος δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι και ούτε τα χέρια του και το μόνο που κάθεται είναι κλείνεται λίγο και προσπαθεί να γλιτώσει τις περισσότερες με αποτέλεσμα αργά ή γρήγορα να οδηγηθεί στο νοκάουτ. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Επειδή με ρωτήσατε για απάθεια, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα για απάθεια. Τι απάθεια? Όταν τρως τη μία μετά την άλλη, δεν έχεις χρόνο να συνέλθεις. Και γι' αυτό σας είπα ότι η ταχύτητα είναι εγγενές σημάδι, σημείο και χαρακτηριστικό του εγχειρήματος. Τότε... Δηλαδή, αν δεν έχει ταχύτητα, προλαβαίνει να σηκώσει το κεφάλι, να αναδιπλωθείς και να ρίξεις και εσύ καμία. Α, είναι. Ναι, καλά το λέτε αυτό. Άρα. Οι εκλογές που έρχονται, να κλείσουμε αυτό, οι ευρωεκλογές, ναι, με βάση αυτό που λέτε ότι συντελείται στη χώρα μας ως πρότυπο ανάπτυξη σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη. Ξεκινάει από εδώ, ναι, ναι, σίγουρα η υπόλοιπη Νότια Ευρώπη είναι στην ίδια κατάσταση, απλώς είναι λίγο καλύτερα ακόμα, ναι, αλλά είναι βέβαιο ότι... Άρα οι ευρωεκλογές αυτές είναι κρίσιμες επί της ουσίας, όσο και αν λένε κάποιοι, έλα μωρέ, μια ψήφο διαμαρτυρίας είναι εκεί, χαλαρή κτλ. Φυσικά είναι κρίσιμες. Είναι όμως πιο κρίσιμες οι εθνικές εκλογές που θα έρθουν στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που οι εθνικές εκλογές στην Ελλάδα θα έχουν τόσο μεγάλη σημασία και για την υπόλοιπη Ήπειρο. Όπως είχαν δηλαδή στην αρχή της δεκαετίας του 80 οι γαλλικές εκλογές, mm-hmm, που ήταν η στροφή προς τις σοσιαλιστικές διακυβερνήσεις στο Νότο, Μιτεράν, Γκονζάλες, Παπανδρέου και πάλι λέγοντας. Άλλαξε ηλικία ένα παράδειγμα διακυβέρνησης του Νότου. Περάσαμε σε μια νέα φάση της μετάβασης προς τη δημοκρατία στον Ευρωπαϊκό Νότο. Έτσι και εδώ η υπόθεση των εκλογών στην Ελλάδα σημασιοδοτεί το αν θα συνεχίσουμε στη γωνία τρώγοντας σε ταχύτητα φωτός το ξύλο που τρώμε ή αν θα βγούμε λίγο
στο κέντρο, με το ρίσκο φυσικά να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας, αλλά τουλάχιστον με μια σχετική ελπίδα. Διότι όπως γράφω και όπως πιστεύω, αυτό που γίνεται σήμερα είναι συνταγή βέβαιας καταστροφής. Αν πιθανώς αλλάξει, δεν είναι συνταγή βέβαιης νίκης, είναι συνταγή πιθανότητας ανάκαμψης. Πιθανότητας ανάκαμψης.